ύστερα από περίπου 15 μέρες εγκαταστάθηκαν στον Μπόρση. Εκεί στο κλιμάκι αυτό που ήταν πάρα πολύ μεγάλο του Μπόρση, κλιμάκι ανεφοδιασμού, είχα τη δυνατότητα να μπορέσω την ημέρα, γιατί την νύχτα εργαζόμεθα, να πάω την ημέρα να δω, να ρίξω μια ματιά γενικά τι είναι αυτό το Μπόρση, και το ύψος 613, που είχαν μάχες πολύ σκληρές. Είναι ένα ύψωμα 613, το οποίο πηγαίνει, περνάει ο δρόμος από εκεί να πάει στη Χιμάρα. Και ο ελληνικός στρατός προσπαθούσε να καταλάβει εξεφόδου. Δυστυχώς, δηλαδή, φάτσα με φάτσα με τους οργανωμένους στα πολυβολία τους Ιταλούς και με τα φυσικά ερίσματα που είχε το 613. Ένα βουνό απλό μεν, αλλά είχε πολλά ερίσματα που μπορούσε να φυλαχτεί αυτός που ήταν ο πολυβολητής. Και όπου δεν υπήρχε φυσικό έρισμα, ένας βράχος, ένα κάτι, είχε τόσα σηματοπλέγματα, τόσο πυκνά, όπου δεν μπορούσε να περάσει η σφαίρα. Επί τρεις μέρες λοιπόν αυτοί πολυβολούσαν, είχαν χιλιάδες τα κυβότια φυσίγγια, όχι χιλιάδες φυσίγγια, χιλιάδες κυβότια φυσίγγια, και ρίχνανε. Είχαν όρμους, είχαν κανόνια κτλ. Όταν πήγα εκεί και πήγα στο ύψο πάνω, είδα όλο τον κάμπο τρυπημένο. Τρεις, πέντε οβίδες κτλ. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα που δεν ήταν θερισμένο. Όλος ο κάμπος κάτω, προς τον Μπόρση που βγαίνει προς τη θάλασσα. Από τους Ιταλούς. Επειδή όμως από τους Ιταλούς, οι οποίοι είχαν ένα φιδός πυρομαχικά και εντωμεταξύ εξοντώνανε τον ελληνικό στρατό. Ήταν τότε το 6ο πεζικό Κορίνθου με διοικητή τον Ζαροχώρη. Επειδή εξολοθρεύτηκε το 6ο πεζικό, φωνάξαν και βοήθεια από το 12ο Σύνταγμα πεζικού. Όμως δεν γινόταν τίποτα, διότι κατά μέτωπο επίθεσης δεν μπορούσε να προχωρήσει. Είχαν πολλά ρίχνα, άφθονο πύρ. Κάποτε παρουσιάστηκε μια γριά, φαίνεται, και τους έδωσε ένα μονοπάτι. Μονοπάτι πίσω από το βουνό, δηλαδή όπως πηγαίνει ο δρόμος, ήταν το βουνό απότομο. Ενώ προς τη θάλασσα ήταν ομαλό, πίσω ήταν απότομο και τους έδωσε ένα μονοπάτι για κατσίκες. Κατσικόδρομος δηλαδή, κατσικομονοπάτι. Και από εκεί πήγαινε 20 στρατιώτες, μπαίνουν στα πλάγια από πίσω και τους φανάζουν αέρα. Οπότε αυτοί με το αέρα πετάνε τα όπλα χάμω, μερικοί ήταν και δεμένοι στα πολυβόρα τους. Σου λέει, μας κυκλώσανε. Δεν ξέρανε πώς είναι. Πως είναι 20 άνθρωποι. Γιατί ήταν δεμένοι. Ήταν δεμένοι γιατί δεν ήταν πολλοί, ήταν δειλοί, δεν θέλανε πόλεμο. Οι Ιταλοί δεν θέλανε πόλεμο. Όταν εγώ ανέβηκα στο ύψομα πάνω, περνούσα γύρω-γύρω πτώματα, πεταμένα πτώματα, 3-3-5-5. Είχαν σαπίσει, αρχίσαν να σαπίζουν. Μόνο ότι είχε χιόνια κτλ. Είχαν αρχίσει να σαπίζουν. Και σε πολλά σημεία έβλεπα 3-5 στρατιώτες μαζί, 10 στρατιώτες πεσμένοι, άλλο ανάσχια, άλλο μπρούμουτα, άλλο σε στάση πολέμου κτλ. Και είχαν σταυρουλάκια μικρά από φασκοπηλιά. Πήγα και ένα περίπατο κάτω στο γάμπο, να δω από κοντά να πούμε. Είδα μια κατάσταση η οποία ήταν αθλία. Όταν πήγαν οι δικοί μας από πίσω τους, αυτοί τα εγκατέλειψαν και φύγανε. Ο Ζαροχώρης, ο οποίος ήταν διοικητής του συντάγματος, κάθισε να ξεκουραστεί. Αλλά δεν ήταν αυτό, δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Έπρεπε να συνεχίσει και τα δίωξη. Όταν φτάσανε οι Ιταλοί στη Χιμάρα, τους ειδοποιούν και τραβάνε προς το Λογκάρι. Φεύγαν συνέχεια, τους ειδοποιεί η αλβανική κατασκοπία ότι αυτοί ξεκουράζονται. Πού πάτε? Και εγκατεστάσαν από όξω από τη Χιμάρα οι Ιταλοί σε 7,5 χιλιόμετρα στο Λογκάρι, μια ορόσειρα. Οχυρωθήκαν εκεί και αρχίσαν κάθε μέρα λοιπόν να έχουμε στη Χιμάρα, από τα βουνά 7,5 χιλιόμετρα μακριά, τα κανόνια κτλ. Να έχουμε 3 αυτοκίνητα τραυματίες περίπου. 3, 3,5, 4.